Οι οικοδόμοι, όταν έμαθαν ότι μπήκαν στη νομική, φύγαν από τα καφενεία γύρω από την Ομόνια και χτυπήσανε τους αστυνομικούς. Και από ό,τι φαίνεται, σε αυτή τη σύγκρουση ήταν οι αστυνομικοί. Χτυπημένοι αστυνομικοί τους είχε πιάσει λύσα, όπως καταλαβαίνετε. Γινότανε συλλήψεις επί τόπου. Γιατί εδώ μου ξυρίσανε το τέτοιο, μου κάνανε 7-8 οράματα. Είναι μια λυσίδα φοιτητών και μάλιστα κριτών φοιτητών. Εσείς θυμάστε την άλλη... Εγώ δεν τη θυμάμαι καθόλου τη δεύτερη. Θυμάστε την πρώτη αλυσίδα που έμπαιναν οι τραυματίες. Που για μένα δεν τη θυμάμαι απλώς, είναι το Πολυτεχνείο. Οι παβαλαδάνοι τα ακούσανε από όλα τα κελιά και εκεί με χτύπησε χοντρό ξύλο, δηλαδή γροθιές, μπουνιές, κλωτσιές και αυτός ήταν ντουλάπα. Και μετά με πήρε καροτσάκι μέσα στο κελί, πάνω στο πέτρινο κρεβάτι του κελιού, με το κεφάλι στον τοίχο. Το αποτέλεσμα ήταν, είχε κλείσει το μάτι μου εντελώς. Ελεύθερο σημείο με τον Λευτέρη Συμβουλάκη. Πέμπτη στις 10:10 στην Κρήτη TV.